Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την πολύ μεγάλη επιδείνωση της πανδημίας με πολλά νέα κρούσματα και νεκρούς, από την ολοένα και μεγαλύτερη χειροτέρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Χαρακτηρίζεται από την κατακόρυφη αύξηση της ακρίβειας με όλες τις δυσμενείς συνέπειες για τη διαβίωση των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων συνολικά, τις εξελίξεις στο εργατικό κίνημα και στην ανάπτυξη των αγώνων σε μία σειρά από επιχειρήσεις και κλάδους ταυτόχρονα. Χαρακτηρίζεται από τις εξελίξεις στο μέτωπο της παιδείας και την ανάπτυξη των αγώνων μαθητών και φοιτητών. Χαρακτηρίζεται από, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι μόνο και σε όλη τη χώρα, χαρακτηρίζεται από τη δράση, την αυξημένη δράση ακροδεξιών και φασιστικών στοιχείων και ομάδων ενάντια στην νεολαία, το κίνημα της παιδείας και το κίνημα γενικά. Από την όξυνση των ενδοημεριστικών αντιθέσεων και αντιπαράθεση σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά εδώ στην Ευρώπη, στην Ουκρανία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια, με τη Ρωσία από την άλλη, αλλά και με την Κίνα, θα λέγαμε, στον Ινδο-Ειρηνικό επίσης. Χαρακτηρίζεται από την ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριστικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλους τους κινδύνους που αυτή επιφέρει για τους λαούς. Την επικείμενη και τέλος, αλλά όχι τελευταίος σημασία εννοείται, χαρακτηρίζεται από την επικείμενη επικύρωση στη Βουλή της Συμφωνίας Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών για την παραμονή και επέκταση των αμερικανικών βάσεων και υποδομών, που ωστόσο βέβαια, και καλό είναι να το ξέρουμε αυτό, οι δαπάνες για τη λειτουργία αυτών των βάσεων έχουν ήδη ψηφιστεί και ενταχθεί στον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά η αστική τάξη της χώρας, η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα που την υποστηρίζουν και την εξυπηρετούν οξύνουν και γενικεύουν την αντιλαϊκή επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Η Ελλάδα, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που κυβερνούν τα τελευταία χρόνια, έρχεται στην πρώτη θέση ως προς το ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, στις δαπάνες για τις ανάγκες της λοικοσυμμαχίας. Έφτασε μάλιστα το 2020 στο 3,82% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, που σημαίνει 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Περικόπτονται τεράστια ποσά από το εισόδημα του λαού, από την υγεία, την πρόνοια, από τη μόρφωση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό των νέων, για να διατεθούν στην αγορά οπλικών συστημάτων που καμία σχέση δεν έχουν με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Ταυτόχρονα, ελληνικά στρατιωτικά τμήματα βρίσκονται σε άνω των 10 ημεριστικών αποστολών στο εξωτερικό. Ελληνικό πλοίο βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Τα ελληνικά Patriot έχουν διατεθεί για να προστατεύουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ελληνικά στρατιωτικά αεροπλάνα οργώνουν τους ουρανούς των Βαλκανίων για λογαριασμό του ΝΑΤΟ. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τις διαβεβαιώσεις του Έλληνα Υπουργού Άμυνας προς τους Αμερικανούς επιταλάρχες, ότι, όπως το είπε επί λέξη, οι Έλληνες έχισαν το αίμα τους πλάι στους Αμερικανούς στους διάφορους πολέμους και αν χρειαστεί θα το ξανακάνουν. Η αντιλαϊκή πολιτική εκφράζεται και με το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριστικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις επιλογές και τις κινήσεις της ελληνικής αστικής τάξης για την λεγόμενη γεωστρατηγική της αναβάθμιση, που υλοποιούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις και κόμματα, βάζουν τον λαό σε θανάσιμους κινδύνους. Επιχειρούν με κάθε τρόπο να στοιχίσουν το λαό πίσω από τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της κυρίαρχης τάξης, να χειραγωγήσουν τη λαϊκή συνείδηση, να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. Επιχειρούν να παρουσιάσουν ως δήθεν κοινά τα συμφέροντα των εργαζόμενων, του εργαζόμενου λαού με εκείνα του κεφαλαίου, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλλιεργούν αυταπάτες πως το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριστικούς σχεδιασμούς, η συμμετοχή της στους υπεριστικούς οργανισμούς, τα υπέρογκα ποσά για εξοπλισμούς είναι τάχα προς όφελος της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας.
πρόκειται για επικίνδυνο μύθο που πρέπει και με τη δική μας δουλειά, με την εκλαΐκευση των θέσεων μας, να τον αποδομήσουμε να πέσει στο κενό. Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις σχέσεις της με τη Ρωσία, που από το 2014 και μετά παρουσιάζουν ραγδαία επιδείνωση. Μιλάμε για μια πραγματικά αδελφοκτόνα σφαγή μεταξύ λαών που για 70 χρόνια ζήσαν μαζί, οικοδομήσαν ένα καινούριο σύστημα στην πατρίδα τους, αντιμετωπίσαν τον φασισμό, απελευθέρωσαν την Ευρώπη από την φασιστική πανούκλα και με την έλευση, με την ανατροπή των σοσιαλιστικών του σοσιαλισμού και την έλευση των καπιταλιστικών σχέσεων, βρέθηκαν σε αυτήν την αδελφοκτόνα σφαγή. Στην Ουκρανία συγκρούονται τα συμφέροντα των δυνάμεων του ευρωατλαντισμού με αυτά της Ρωσίας σε βάρος όλων των λαών της περιοχής. Το ίδιο σκηνικό αντιπαράθεσης εκφράζεται και στις σχέσεις των ευρωατλαντικών δυνάμεων με την Κίνα, στην Ασία, στον Ειρηνικό, στην Αφρική, αλλά και εδώ στην περιοχή μας. Η περικύκλωση της Ρωσίας, η τεράστια συγκέντρωση νατοϊκών στρατευμάτων και δύναμη πυρός στα σύνορα της Ρωσίας προμηνύουν τεράστιους κινδύνους. Είναι καλά γνωστό ότι αυτή η αντιπαράθεση γεννιέται στη βάση των αξεπέραστων και διαρκώς διωγγούμενων προβλημάτων που δημιουργούν οι επαναλαμβανόμενες οικονομικές κρίσεις της καπιταλιστικής οικονομίας, η αδυναμία των μονοπωλίων να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε δραστηριότητες που θα τους επιφέρουν νέα υπερκέρδη. Η αντιπαράθεση γίνεται για το μοίρασμα των αγορών και των σφαιρών επιρροής, για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τους υδρογονάνθρακες, για τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, για τη μοιρασιά των αγορών της ενέργειας και των καυσίμων, για τους αγωγούς μεταφοράς τους. Ο κίνδυνος ενός τοπικού ή ακόμη και ενός γενικευμένου πολέμου είναι παρόν, μεγαλώνει. Είναι πολύ επικίνδυνη η πολιτική του εφησυχασμού που εφαρμόζει η κυβέρνηση και τα άλλα ευρωατλαντικά κόμματα, ότι η δίθεν συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ αποτελεί ομπρέλα ασφαλείας για τη χώρα και το λαό. Είναι επίσης μύθος ότι ένας πολυπολικός κόσμος, όπως τον ονομάζουν διάφορες δυνάμεις, ισορροπίας και ασφάλειας, είναι εφικτός. Η συμμετοχή της Ελλάδας στις επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ την εκθέτουν στο κίνδυνο απαντητικών χτυπημάτων. Στις εξελίξεις στην Ουκρανία υπάρχει έντονη εμπλοκή και της χώρας μας, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, μέσω της χρησιμοποίησης των αμερικανικών και ευρωατλαντικών υποδομών στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα για μεταφορά αμερικανοτοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων. Πάγια θέση μας είναι ότι ούτε ο ελληνικός λαός, μα ούτε κανένας άλλος λαός, δεν πρέπει να μπει κάτω από τις σημαίες των υπεριαλιστών και καμιάς αστικής τάξης. Ούτε της χώρας του, ούτε και κάποιας ξένης. Μόνο οι λαοί είναι ικανοί να λύσουν τα προβλήματά τους με τη συνεργασία τους, με τους κοινούς τους αγώνες, ενάντια στους δυνάστες τους, ενάντια στο σύστημα που γεννάει την εκμετάλλευση και τη φτώχεια, τους πολέμους και την προσφυγιά. Σε αυτό το δρόμο πρέπει να βαδίσει και ο δικός μας λαός και κάθε άλλος λαός. Δεν πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη σε καμία αστική τάξη και σε καμία αστική κυβέρνηση. Καμία υπεριστική δύναμη δεν είναι άμυρη ευθυνών για τις αντιπαραθέσεις που δημιουργούνται. Δεν μπαίνει στο ζύγι ποια αστική τάξη φταίει περισσότερο ή λιγότερο. Δεν υπάρχουν κακοί και καλοί υπεριαλιστές ή, ας πούμε, λιγότερο κακοί. Για τις αντιθέσεις, τις αντιπαραθέσεις και τους πολέμους φταίνε όλοι τους εξίσου. Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, που το επόμενο αμέσως διάστημα θα μπει προς επικύρωση στη Βουλή. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την παραπέρα αναβάθμιση της βάσης της Σούδας,
τη δημιουργία νέων βάσεων ντρόνς στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοδίκαιο και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που το τελευταίο διάστημα αποτελεί αναβαθμισμένο κρίκο των αμερικανικών σχεδίων, στοχεύοντας στη Ρωσία, έχοντας κάτω από το μάτι τους, μάτι επίσης οι Αμερικανοί μέσω της βάσης στην Αλεξανδρούπολη, τα στενά των Δαρδανελίων που αποτελούν κρίσιμο διάβλο για την κίνηση των ρωσικών πλοίων. Παράλληλα, διατηρείται η βάση των υπτάμενων ραντάρ AWACS στο άκτιο της Πρέβεζας και εξυγχρονίζεται η βάση στον Άραξο για πιθανή εγκατάσταση πυρηνικών όπλων. Η νέα συμφωνία, να θυμίσουμε, υπογράφτηκε στις 14 του Οκτώβρη πέρσι με πενταετή διάρκεια και στη συνέχεια προβλέπεται να ισχύσει επαόριστο. Παρότι δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, όπως είπαμε, από την Ελληνική Βουλή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εντάξει στο στρατιωτικό προϋπολογισμό τους τα επιπλέον ποσά που προκύπτουν από αυτήν την συμφωνία. Μαζί με τις υφιστάμενες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις, με τη νέα συμφωνία προβλέπεται η χρήση του στρατοπέδου Γιαννούλη στην Αλεξανδρούπολη, υποστηρικτικά της βάσης στο λιμάνι της πόλης, του στρατοπέδου Γεωργούλα στη Νέα Ιωνία του Βόλου, του πεδίου Βολής στο λιτόχωρο της Πιερίας και την επέκταση των εγκαταστάσεων στην αεροναυτική βάση της Σούδας. Είναι πολύ ανησυχητικές ταυτόχρονα οι δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών καθώς και του Ρώσου πρέσβη στην Αθήνα που προειδοποιούν για τη συμμετοχή της Αλεξανδρούπολης στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και ταυτόχρονα δίνουν το περίγραμμα του τι σημαίνει για το λαό μας η εμπλοκή μέσω των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών. Συναγωνιστές, συνάδελφοι και φίλοι, όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη. Μαζί με τους αγώνες για αξιοπρεπές εισόδημα, για την υγεία του λαού, για τη μόρφωση της νεολαίας μας, μπορούμε και πρέπει να αναπτύξουμε αγώνες για την αποτροπή της οποιασδήποτε εμπλοκής της χώρας μας στην κρίση της Ουκρανίας και στους υπεριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Αγώνας για το κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων. Αγώνας για να βγει η χώρα μας από τις υπεριστικές λοικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημερινή μας σύσκεψη έχει ως στόχο να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε το σχέδιο δράσης που θα συμβάλλει στην ουσιαστική ενημέρωση του λαού σε ένα πλατή άνοιγμα σε μαζική κινητοποίηση λαϊκών δυνάμεων και νεολαίας για να αναπτυχθεί η πάλι ενάντια στην ανανέωση, ενίσχυση και επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας. Προτείνουμε η σύσκεψη να εγκρίνει ψήφισμα, το οποίο, όπως είπε και πριν ο συναγωνιστής γραμματέας, με μαζική παράσταση διαμαρτυρίας να καταθέσουμε στη συνέχεια της σύσκεψης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ταυτόχρονα, να συνεχίσουμε την προσπάθεια διεύρυνσης της Επιτροπής Αγώνα με άλλους φορείς, με προσωπικότητες, να ανοιχτούμε όσο γίνεται πλατύτερα, να συζητήσουμε και να ψηφιστούν το ψήφισμα και τα αιτήματα της σύσκεψης στα διοικητικά συμβούλια των φορέων και να δίνονται στη δημοσιότητα επαναλαμβανόμενα δελτία τύπου των φορέων που έχουν πάρει αποφάσεις και στηρίζουν την Επιτροπή Αγώνα. Τέλος, να αποφασίσουμε ότι όταν φέρει η κυβέρνηση τη συμφωνία στη Βουλή για επικύρωση με ευθύνη και συνεννόηση των φορέων και χωρίς κάποια ιδιαίτερη άλλη διαδικασία να αποφασιστεί η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου του λαού της Θεσσαλονίκης.